Πάμε. Καλημέρα. Ξεκίνησε σήμερα η εισαγωγή τη Ευρωπαϊκή Μήλωση και εκεί πολλά λόγου. Όπως βλέπετε από τη δεξιά πλευρά, όπως ανεβαίνουμε, έχουν ξεκινήσει τοποθετούνται τα κολονάκια που προσπαθούν να αποφευθεί το παρκάρισμα για την καλύτερη διέλευση τη πληροφορία. Ευελπιστούμε σήμερα να φτάσουμε μέχρι την κορυφή, μέχρι τον κόμβο του νοσοκομείου. Όπου εκεί θα μεγαλώσει ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι, το πρώτο στόπ που υπάρχει εκεί στην κορυφή του δρόμου, προκειμένου να καταργηθεί ουσιαστικά το πρώτο στόπ για να είναι ευκολότερη η διαφυγή προς το Ηράκλειο και των αυτοκινήτων, αλλά και προκειμένου την αποσυμφόρηση της Παλαιολόγου. Επίσης σήμερα περιμένουμε τον εργολάβο, μιας και μιλάμε για τον συγκεκριμένο δρόμο, για την συντήρηση των μερικών χαρών στα δύο κομμάτια του πληροφοριακού πάρκου Αγωγής. Νομίζω ότι σήμερα θα ξεκινήσει από ό,τι μας έχει πει αμέσως μόλις έρθει και κατασταθεί. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων στο παραλιακό μέτωπο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα το ξεκινήσουμε από την εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρέμβαση. Ωραία. Να πούμε λίγο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν εκεί κοντά στο σχολείο και στο πάρκο αγωγής του νοσοκομείου. Ανεβαίνοντας τους Παλαιολόγου, πλέον θα μπορούμε εδώ δείκτης να κάνουμε δεξιά, αλλάζει η ροή του δρόμου, δηλαδή η μονοδρόμηση που ήταν έξοδος προς την Παλαιολόγου. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται ανάμεσα στο πάρκο αγωγής και το σχολείο. Ναι. Αυτός όπως ανεβαίνουμε από τούτο εδώ το δρόμο πάνω, θα μπορούμε να κάνουμε πλέον δεξιά. Δεν θα είναι έξοδος προς την Παλαιολόγου δηλαδή. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, το πρώτο στόπ που βρίσκουμε ανεβαίνοντας την Παλαιολόγου θα καταργηθεί, θα μεγαλώσει το στιθέο που υπάρχει εκεί στο κέντρο του δρόμου, προκειμένου από το κυκλικό κόμβο του νοσοκομείου να μην μπορείς πλέον να κατέβεις προς την αστυνομία, να είναι πιο εύκολη η διέλευση των οχημάτων προς την έξοδο της πόλης δηλαδή. Ωραία. Για τον κόσμο θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων? Οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας είναι για το καλύτερο, για την καλύτερη ποιότητα ζωής του κόσμου γενικότερα, όχι μόνο του Παλαιολόγου και των επισκεπτών, αλλά και όλων των πολιτών. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Οπότε συνιστάμε και υπομονή στους φίλους. Φυσικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.